Νίκο μου, οι γυναίκες είναι βάλσαμο. Είναι τριαντάφυλλα και αγκάθι μαζί. Αλλά τις αγαπάμε, ε! Εξαιρετική φωνή και νομίζω ότι έχει πολλά να μοιραστεί μαζί μας. Εγώ συγκινήθηκα λίγο και με την εικόνα, με τον Κώστα Βουτσά, τον αείμνηστο αγαπημένος άνθρωπος, αγαπημένη ψυχή όλων των Ελλήνων. Και ευτυχώς που υπάρχουν και αυτά τα μικρά ντοκουμέντα και νομίζω είναι πολύ τυχερός ο Νίκος Τσαπουτζάκης, ο οποίος το συνάντησε. Πάμε να τον καλησπέρισουμε. Καλό μεσημέρι. Να τον καλομεσημεριάσουμε. Ωραία. Έτσι θέλω να το λες με αγάπη κάθε φορά. Νίκο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Νίκο, από την πατρίδα σου, από το Ηράκλειο. Σήμερα σε βλέπουν πολλοί φίλοι, πολύ γνωστοί. Και άλλοι τόσοι βεβαίως θα μάθουν για σένα, που έχει συνθέσει μεγάλες επιτυχίες. Είπαμε προηγουμένως, Νότης Φαγιανάκης, Βασίλης Παπακοσταντίνου. Γιώργος Μαργαρίτης. Γιώργος Μαργαρίτης. Πίσω από όλες αυτές τις επιτυχίες κρύβεται αυτός εδώ ο άνθρωπος. Είχα την τύχη και την τιμή με τα χρόνια που περάσαμε να συνεργαστούμε με αυτούς τους ανθρώπους. Και με τον Κώστα τον Βουτσά, όπως αναφέρατε, που κι εγώ συγκινήθηκα λίγο, η αλήθεια είναι, έτσι όπως τα άκουγα, γιατί είχαμε έρθει πάρα πολύ κοντά με τον κύριο Κώστα και έμαθα πολλά από εκείνον. Η αιτία που ήρθατε τόσο κοντά, μιας και το πιάσαμε αυτό το θέμα, ποια ήταν? Ήταν γυρίσματα συγκεκριμένου βίντεο κλιπ, Νίκο? Αρχικά γνωριστήκαμε μέσω της Αλίκης Κατσαβού, της γυναίκας του, για να βάλω μουσική σε μια θεατρική παράσταση που ανεβάζαν τότε. Έτσι γνωριστήκαμε με τον κύριο Κώστα. Και κάπως έτσι μετά του πρότεινα να συμμετάσχει και στο βίντεο κλιπ που έκανα τότε, το Σταμψά του Φεγγαριού. Έχει σημαντικές γνωριμίες στην πλάτη, όπως και ο Νότης Φακιανάκης, που είναι ένα όνομα κορυφαίο αυτή τη στιγμή και νομίζω από τότε που ξεκίνησε. Πώς προέκυψε με εκείνον έτσι η συνεργασία και να φτάσει στο σημείο να χαρίσει τους στίχους σου? Να επισημάνω ότι έχω γράψει στίχους και μουσική στα τραγούδια που έχω δώσει. Όπως και στα περισσότερα τραγούδια. Με τον Νότης Φαγιανάκη ήταν λίγο αστεία η ιστορία, διότι του είχα στείλει ένα demo, τότε εμφανιζόταν στη Θεσσαλονίκη σε ένα μαγαζί και δεν είχα βάλει όνομα, δεν είχα βάλει μάλλον τηλέφωνο, είχα βάλει μόνο όνομα. Δεν είχα βάλει το τηλέφωνό μου και με ψάχνανε τρεις μήνες να με βρούνε. Δεν έβαλες το τηλέφωνό σου γιατί πίστευες ότι δεν πρόκειται να σε ψάξει? Όχι, όχι, δεν το έκανα γι' αυτό. Το έκανα επειδή το πήγε κάποιο γνωστό μου το τραγούδι και υπέθεσα ότι θα δώσω το τηλέφωνό μου, αλλά δεν έγινε έτσι τελικά και κόντεψε να βγει ο δίσκος χωρίς να με έχουν ενημερώσει. Ποιο τραγούδι ήταν, για να θυμηθούμε? Το πρώτο κομμάτι ήταν το «Δεν μου αρκεί». «Δεν μου αρκεί». Κυκλοφόρησε το 2013 στο δίσκο 16 Αυτοτελείς Ιστορίες. Μπράβο. Τι έχεις να πεις? Δεν μπορώ να μην σου ζητήσω το σχόλιο σου με όλα αυτά που συμβαίνουν και που έχουν βεβαίως σημείο αναφορά στο πρόσωπο του Νότη Φαγιανάκη τις τελευταίες μέρες. Ναι. Την περίμενα αυτήν την ερώτηση και δεν θα ήθελα να πάρω θέση, να σου πω την αλήθεια. Ωραία. Αυτό που ξέρω εγώ, που, επειδή γνωρίζω τον Νότη προσωπικά και έχουμε έρθει αρκετές φορές κοντά. Είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος και ένας οικογενειάρχης. Αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο γι' αυτό. Έτσι. Το τι θα γίνει και το τι έχει γίνει θα το μάθουμε στην πορεία. Κανείς βέβαια, δεν... και δεν πιέζουμε και καταστάσεις να μάθουμε. Νομίζω ούτως ή άλλως την άποψή σου έχεις καταθέσει πολλές φορές και μέσα από τα social media για τον μεγάλο αυτό ερμηνευτή, τον Νότη, τον Σφαγιανάκη. Για μένα είναι από τους κορυφαίους καλλιτέχνες, όπως και πολλοί άλλοι. Νομίζω ότι έχει προσφέρει πολλά στη μουσική. Έτσι, θα μας τα πεις όλα. Δεν ξέρω, θέλουμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, γιατί έχουμε να συζητήσουμε σε πολύ λίγο και για την ιστορία γνωριμίας και για την συνεργασία με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και τον Γιώργο Μαργαρίτη. Μια μουσική ανάσα θέλουμε, σε παρακαλώ. Μια μικρή. Ωραία, πάμε να πούμε ένα τραγουδάκι, ελπίζω να πούμε καλά. Ακούγεσαι πάρα πολύ. Να στείλω τα φιλιά μου στην Κρήτη. Πολλά φιλιά. Απόψε θα ήθελα να έρθεις και να μου πεις σε θέλω. Απ' το σκοτάδι να φανείς σαν ξεχασμένο τρένο. Δεν πρέπει, δεν μπορώ να σου λέω έλα, να μιλάς για τρέλα, λέει η αγάπη σαν μωρό. Α,
αγκαλιά να γεννηθείς εσύ κι εγώ. Γι' αυτό για να σε συναντήσω, γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Χειροκροτάμε εμείς εδώ από Κρήτη, βλέπεις. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πω, πω, πολύ ωραία φωνή. Βαλιά, η αλήθεια είναι, δεν ξέρω τι βγαίνει προς τα έξω. Καταπληκτικό το αποτέλεσμα. Σε επιβεβαιώνουμε εμείς γι' αυτό. Πολύ καλό το αποτέλεσμα, πολύ καλό το αποτέλεσμα και επιλέγουμε έτσι μουσικά να ντύνουμε ούτως ή άλλως τη σκαλέτα της εκπομπής, γιατί πρέπει, βρε αδερφέ, και εμείς να λίγο, το ρίχνουμε λίγο έξω. Να ξεφεύγουμε, να το ρίχνουμε έξω. Η εστίαση θα είναι κλειστή μέχρι τις 7 του Γενάρη, τελικά Χριστούγεννα, δεν θα κάνουμε πρωτοχρονιά, δεν θα κάνουμε. Και νομίζω είναι μια κατάσταση που έχει επηρεάσει όλους τους μουσικούς, φαντάζομαι και εσένα, Νίκο. Έχει περάσει όλους τους ανθρώπους, πιστεύω, όχι μόνο παρένθεση. Χρόνια πολλά, είπα Νίκο τώρα και θυμήθηκα ότι γιόρταζες. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά, εντάξει, χθες ήταν, δεν πειράζει. Γιορτάζουμε. Και εσείς που κοιμάγετε. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Για πες μας. Έλεγα ότι έχει επηρεαστεί ο κάθε άνθρωπος, γιατί χωρίς τη μουσική δεν μπορούμε να ζήσουμε. Χωρίς τον πολιτισμό και χωρίς τις τέχνες. Δεν μπορούμε χωρίς αυτό. Φανταστείτε, ας πούμε, μια καραντίνα χωρίς μουσική, χωρίς τραγούδια, χωρίς ταινίες, χωρίς τίποτα. Έχουν επηρεαστεί φυσικά και η μουσική ήταν το επάγγελμά τους. Και οι ηθοποιοί και ένας μεγάλος κλάδος του πολιτισμού, που δεν είναι μόνο τα 2-3 επαγγέλματα που γνωρίζουμε, είναι, μπορούν να μου έρθουν τώρα στο μυαλό 50 επαγγέλματα που είναι γύρω από αυτό το κλάδο. Όλοι αυτοί πλήττονται. Και πρέπει, νομίζω, το κράτος να μεριμνήσει άμεσα και να στηρίξει όλους. Δύσκολες ώρες για όλους. Νίκος, είσαι πολλά χρόνια έτσι στο χώρο της μουσικής, σαφώς, αλλά έχεις και ένα άλλο πτυχίο, αυτό του κοινωνικού λειτουργού. Το οποίο, από όσο έτσι έψαξα λίγο για σένα, άρχισε να το αξιοποιείς μετά την πρώτη καραντίνα. Αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με. Έτσι είναι. Τον Ιούνιο ξεκίνησα να ασχολούμαι και να δουλεύω πάνω στο πτυχίο μου. Και να κάνω ψυχοθεραπεία. Αλλά δεν μπορούσα να μην ενώσω τη μουσική με την κοινωνική εργασία. Ό,τι και να κάνω, η μουσική με κυνηγάει. Είναι μέρος της ζωής σου. Αλλά πώς γίνει όλη αυτή έτσι, η διαδικασία και πώς νιώθεις όταν τραγουδάς για αυτούς τους ανθρώπους, τι εισπράττεις από τους ίδιους, γιατί υποθέτω αγάπη, αλλά εσύ σαν μουσικός ίσως το εκλαμβάνεις κάπως διαφορετικά όλο αυτό. Ναι, λαμβάνω πολύ αγάπη και χαίρομαι πολύ όταν χαίρονται αυτοί οι άνθρωποι. Όταν τους βλέπω και χαμογελάνε και όταν τους βλέπω ότι ίσως να τους έχω λείψει κάποιες μέρες, γιατί μου κάνουν παράπονα, επειδή δεν πηγαίνω κάθε μέρα. Πηγαίνω 2 φορές τη εβδομάδα και εργάζομαι εκεί. Χαίρομαι πολύ να τους βλέπω να χαμογελάνε και να θέλουν να πούνε συνεχώς τραγούδια, να μην σταματάνε. Προσπαθούμε να κάνουμε άλλα πράγματα και πάντα καταλήγει στη μουσική. Υπάρχει κάποιο τραγούδι έτσι που σου ζητάνε συχνά να τραγουδείς ή κάθε φορά που πηγαίνεις, ή δεν έχουν πρόβλημα οτιδήποτε διαλέξεις? Τους αρέσει και ζητάνε αρκετά τραγούδια. Τους αρέσουν περισσότερο τα καινούργια τραγούδια που μαθαίνουν από μένα. Yeah. Ζητάνε και κάποια παλιά. Αλλά νομίζω ότι έχουν 1-2 αγαπημένα που, αν θέλετε, μπορώ να σας πω και ένα. Είναι του Χρήστου Θουβέου. Βασικά είναι 2 τα αγαπημένα τους. Είναι το τραγούδι της Ερήμου και το Πόσο πολύ σ' αγάπησα του Χρήστου Θουβέου. Βέβαια, εννοείται ότι θα σε ακούσουμε. Πριν σε ακούσουμε όμως, θέλω να μας πεις λίγο για τη συνεργασία με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, που επίσης καρποφόρησε τελικά και τελεσφόρησε μια συνεργασία μουσική. Την οποία εμείς ακούσαμε λίγο πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή με τη Χριστιανά, πώς προέκυψε πάλι και αυτή η συνεργασία, πώς σε βρίσκουν, πώς σε εντοπίζουν. Δυνατά ονόματα. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου είναι ένας εξαίρετος άνθρωπος. Γνωριστήκαμε σε ένα μαγαζί που είχε τότε, στα Εξάρχεια. Έτσι γνωριστήκαμε, ήμουν μόνος εγώ. Και σιγά σιγά τραγουδούσαν. Ίσως κάτι είδε ο Βασίλης σε μένα και με είχε πάρει και σε κάποιες συναυλίες μαζί του. Μπράβο. Και τότε πήρα το θάρρος να του ζητήσω να πούμε και ένα τραγούδι μαζί στο πρώτο μου δίσκο που λέγεται Στον Παράδεισο Μια Βόλτα. Και όχι αδίκως. Όχι αδίκως. Και θα μας πεις για το Μαργαρίτη, με τον Γιώργο Μαργαρίτη και μια πρόσφατη έτσι, συνεργασία με το μεγάλο αυτό λαϊκό καλλιτέχνη. Με τον Μαργαρίτη, ο κύριος Γιώργος. Και αυτός φοβερός άνθρωπος, με πολλή ενέργεια. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο που έκανα στη συνεργασία.
Ήταν πέρυσι αυτό, με το κομμάτι που λεγόταν «Να πιω νερά από τα χείλη σου», το οποίο εκεί έβαλα εγώ το στίχο μόνο και τη μουσική Βασίλης Δραμούσκας και έγινε ένα πολύ ωραίο έτσι τραγούδι με τον Γιώργο Μαργαρίτη και τη Ζωή Παπαδοπούλου. Μάλιστα. Ωραίο πάντρεμα. Λοιπόν, πάμε να σε ακούσουμε, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσικά, μουσικές μελωδίες από τον Νίκο Σαμπουτζάκη. Νίκο, το λόγο σε σένα. Όσο πολύ σ' αγάπησα, ποτέ δεν θα το μάθεις. Απ' τη ζωή, απ' τη ζωή, απ' τη ζωή μου πέρασες κι αλάρκεψες και χάθεις. Κάθω στα διαβατάρικα κι αγύριστα πουλιά. Ποτέ δεν θα το μάθεις. Πόσο πολύ σ' αγάπησα. Ποτέ δεν θα το μάθεις. Ταξιδιάρα ψυχή, ταξιδιάρη και φωνή. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα 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 πολύ. Εγώ τώρα μας ακούσε. Α, μας άκουγες. Είχα βγάλει το ένα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Σου ευχόμαστε τα όνειρά σου να γίνουν πραγματικότητα, γιατί ξέρω από πολύ παλιά χρόνια τώρα ότι έχεις τα δικά σου όνειρα. Ένα-ένα εκπληρώνονται σιγά-σιγά. Σου εύχομαι να φτάσεις όσο πιο ψηλά μπορείς, γιατί πραγματικά το αξίζεις. Και εδώ είμαστε βεβαίως να τα ξαναπούμε σε μέρες δύσκολες, σε χαλεπούς καιρούς και σε καιρούς εγκλισμού. Γιατί οι φωνές σε δική σου σίγουρα μας ταξιδεύουν πέρα από αυτά τα σύνορα. Υγεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο και καλές γιορτές. Να είσαι καλά. Καλές γιορτές. Την αγάπη μας. Γεια σου, Νίκο. Γεια Νίκος Σαμπουτζάκης, λοιπόν.